Γεια σας και πάλι. Είμαι ο Θανάσης Σταυρακούδης. Μαζί θα δούμε το πρώτο μας γράφημα στο μάθημα εισαγωγή στα υπολογιστικά οικονομικά. Δεν σας κρύβω ότι αυτό το μάθημα έχει να κάνει πάρα πολύ με γραφήματα και γραφικές παραστάσεις. Το πρώτο από αυτά τα γραφήματα που θα δούμε είναι και το απλούστερο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ απλό και είναι κάτι πολύ συνηθισμένο στην καθημερινή μας ζωή. Το βλέπουμε συνεχώς σε εφημερίδες, περιοδικά, στις τηλεοράσεις πολλές φορές και τα λοιπά. Έχει να κάνει με το περίφημο διάγραμμα πίτας, ένα απλό κυκλικό διάγραμμα το οποίο, με το οποίο μπορούμε να παραστήσουμε κάποια δεδομένα και κάποιες κατηγορίες μαζί με κατά ποσοστά τους. Οι υπολογισμοί που εμπλέκονται σε αυτό το διάγραμμα είναι αρκετοί, ωστόσο θα τους αποφύγουμε σήμερα. Θα χρησιμοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο την αυτοματοποιημένη οδό. Θα τα πούμε στο επόμενο μάθημα γύρω από τις τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν αυτά τα γραφήματα. Το θέμα που θα συναντήσουμε για αρχή είναι κάπως αστείο και θα σας εξηγήσω γιατί, παρόλα αυτά πάρα πολύ σοβαρό από μια άλλη διάσταση. Θέλω να σας καλέσω να πληκτρολογήσετε σε μια μηχανή αναζήτηση αυτήν εδώ την έκφραση, το On the Hair Color in France, όπως το γράφουμε εδώ. Και όπως βλέπετε, ούτε λίγο ούτε πολύ θα πάρετε κάπου 51 εκατομμύρια αποτελέσματα. Θα αποφύγουμε όλες τις αναφορές σχετικά με τα συστήματα και τις μεθόδους ομορφιάς των γαλλίδων, αν και με τις γαλλίδες θα έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά σε αυτό το μάθημα. Ανοίξτε όπως σας παρακαλώ το πρώτο αυτό σύνδεσμο, το On the Hair Color in France, που θα βρείτε σε ένα άρθρο της Microsoft Research και θα εξηγούμε αμέσως τι είναι. Το άρθρο αυτό έχει συγγραφεί στην Έλεν Κίλκερσον, συγγνώμη, και τον Λέσλι Λαμπόρτ. Περισσότερο γνωστός σε μένα τουλάχιστον είναι ο δεύτερος συγγραφέας, ο Λέσλι Λαμπόρτ από την Microsoft Research. Διάσημος ο κύριος Λαμπόρτ κυρίως για την μεγάλη του συμμετοχή στο έργο του LaTeX, ένα σύστημα τυπογραφίας, ηλεκτρονικής τυπογραφίας, για το οποίο και γι' αυτό θα μιλήσουμε αργότερα. Λοιπόν, οι δύο αυτοί συγγραφείς έχουν δημοσιεύσει τα αποτελέσματα αυτής της έρευνάς τους σε ένα πολύ σοβαρό κατά τη γνώμη μου περιοδικό, το οποίο λέγεται Annals of Improbable Results, με λίγα λόγια χρονικά των απίθανων αποτελεσμάτων. Είναι ένα σατυρικό περιοδικό της επιστήμης. Θα κερδίσετε πάρα μα πάρα πολλά αν διαβάσετε τουλάχιστον κάποια από τα άρθρα του. Σε αυτό το στο άρθρο, το οποίο όπως σας λέω ότι γενικά είναι σατυρικού περιεχομένου τα άρθρα το οποίο δημοσιεύει, οι δύο αυτοί συγγραφείς προσπαθούν να εξηγήσουν, όπως γράφουν εδώ στην εισαγωγή, τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στον χρωματισμό των ζώων γενικότερα, εντάξει, και των ανθρώπων ως ζώων, εντάξει, ανάμεσα στα δύο φύλλα, ανάμεσα δηλαδή στο αρσενικό και στο θηλυκό. Λοιπόν, δεν θα μπούμε σε όλες αυτές τις λεπτομέρειες εδώ, ούτε λίγο ούτε πολύ. Οι φίλοι μας σε ένα ταξίδι τους εδώ στη Γαλλία μας περιγράφουν ότι έχουν παρατηρήσει ότι υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών με ξανθά μαλλιά σε σχέση με το ποσοστό των ανδρών με ξανθά μαλλιά, έτσι όπως τους έχουν παρατηρήσει στη Γαλλία. Κυρίως μιλάνε εδώ για μέρη όπως για παράδειγμα είναι ένα πάρκο ή ένα εστιατόριο και ούτω καθεξής. Οι παρατηρήσεις τους έχουν συγκεντρωθεί σε αυτόν εδώ τον πίνακα και έχουν παρασταθεί γραφικά με αυτά εδώ τα δύο κυκλικά διαγράμματα, τα διαγράμματα πίτας όπως έχουμε δει. Αργότερα θα διαβάσουμε καλύτερα αυτό το άρθρο και καθώς το μάθημα της στατιστικής που τρέχει παράλληλα με το μάθημα της εισαγωγής στα υπολογιστικά οικονομικά θα προχωρήσει και αυτό αρκετά, με λίγα λόγια θα έχετε εμπλουτίσει λίγο τις γνώσεις και στη στατιστική. Θα ξαναγυρίσουμε για να κάνουμε λίγο κάποιους συνδυαστικούς υπολογισμούς, κυρίως γύρω από την υπολογιστική στατιστική και για το αν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο χρώμα που έχουμε στους άντρες και στις γυναίκες. Προς το παρόν θα μείνουμε μόνο στις γυναίκες, στις φίλες μας τις Γαλλίδες. Θα πάρουμε δηλαδή την πρώτη από αυτή τη γραμμή του πίνακα εδώ, που λέει ότι οι δύο αυτοί ερευνητές έχουν μετρήσει το χρώμα των μαλλιών στις γυναίκες στη Γαλλία και έχουν βρει, σε ένα δείγμα βέβαια, εντάξει, μιλάμε για ένα δείγμα, 46 από αυτές είχαν ξανθό χρώμα, 45 από αυτές είχαν καφέ χρώμα, 13 είχαν κόκκινο χρώμα και 12 είχαν άλλο χρώμα,
μη σας διαφεύγει καθόλου ότι στη Γαλλία είναι πολύ συνηθισμένο, και στην Ελλάδα βέβαια, αλλά στη Γαλλία θα έλεγα ακόμα περισσότερο, να δείτε κοπέλες οι οποίες έχουν βαμμένο τα μαλλιά τους με μπλε, μοβ, πράσινο ή πορτοκαλί, διάφορα άλλα χρώματα. Να σας υπενθυμίσω εδώ ότι το τμήμα μας συνεργάζεται μέσα στα πλαίσια Erasmus με αρκετά πανεπιστήμια στη Γαλλία. Καλή ώρα, για παράδειγμα, και με το Παρίσιο που έχουν βρεθεί οι δύο αυτοί οι ερευνητές, όπως επίσης με τον Μπορντό, με την Κλεμόν Φεράρ, με το Λεμάν και διάφορα άλλα πανεπιστήμια. Όπως και με το Βέλγιο, αν σας είναι έτσι αρεστό να βρεθείτε λίγο βορειότερα. Επομένως, μπορείτε να πάτε και να το διαπιστώσετε από μόλις σας και να επαναλάβετε αυτή την έρευνα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε όμως στο μικρό αυτό βίντεο, κυρίες και κύριοι, είναι να πάρουμε αυτή την πρώτη γραμμή, αυτό το 46, 45, 13, 12 κτλ. Και να αναπαράγουμε, τουλάχιστον μάλιστα σε μια έτσι πιο χρωματιστή του εκδοχή, αυτό εδώ το γράφημα. Είναι ένας κυκλικός δίσκος, το διάγραμμα αυτό λέγεται διάγραμμα πίτας, μοιάζει με μια πίτα. Τα κομμάτια οποίας πίτας, συγγνώμη, τα κομμάτια αυτής της πίτας έχουν ανάλογο μέγεθος με τα δεδομένα που έχουμε σε αυτόν εδώ τον πίνακα. Με λίγα λόγια, όσο μεγαλύτερο είναι αυτό εδώ το νούμερο, για παράδειγμα το 46 που αντιστοιχεί στο blonde, στο ξανθό χρώμα, τόσο μεγαλύτερο είναι το αντίστοιχο κομμάτι εδώ. Αυτό που θέλω να παρατηρήσετε είναι ότι γενικά τα δεδομένα αυτά παριστώνται πάνω στην πίτα με αριστερόστροφο τρόπο. Με λίγα λόγια, προσέξτε λίγο, το πρώτο που είναι το blonde εδώ, το ξανθό χρώμα, μπαίνει εδώ στην κορυφή και πηγαίνουμε στο brown αριστερά, ανάποδα δηλαδή, αν θέλετε, από την κίνηση που κάνουν οι δείκτες του ρολογιού. Μετά μπαίνει το red και μετά το other. Η σειρά δηλαδή πηγαίνει ξεκινώντας από την κορυφή, αν πούμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ρολόι, με το 12, και πηγαίνουμε ανάποδα έτσι όπως κινούνται οι δείκτες του ρολογιού. Τα δεδομένα αυτά εδώ για τη δική μας ευκολία και ταχύτητα τα έχω συμπεριλάβει εδώ σε αυτό το φύλλο εργασίας του LibreOffice, το οποίο μπορείτε να το προμηθευτείτε και εσείς από τη σελίδα του μαθήματος, και έχω καταχωρήσει αντίστοιχα το 45 που αντιστοιχεί στο ξανθό χρώμα, συγγνώμη, το 46, το 45 που αντιστοιχεί στο καφέ, το 13 που αντιστοιχεί στο κόκκινο και στο 12 που είναι το άλλο, που είναι διάφορες άλλες περιπτώσεις όπως μου είπε. Προς το παρόν δεν θα τις κρίνουμε τις καλλιτεχνικές επεμβάσεις που κάνουν οι Γαλλίδες στα μαλλιά τους. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, είναι ένα διάγραμμα πίτας, έτσι ώστε κάθε κομμάτι να αντιστοιχεί στο αντίστοιχο μέγεθος. Έχουμε τέσσερις κατηγορίες δεδομένων, όπως βλέπετε, το ξανθό, το καφέ, το κόκκινο και το άλλο. Επομένως, θα πάρουμε τέσσερα κομμάτια σε αυτή την πίτα. Κάθε ένα κομμάτι θα έχει τόσο μεγάλο μέγεθος όσο αντίστοιχα είναι αυτό εδώ το νούμερο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με απαρίθμηση δεδομένων, δηλαδή τα δεδομένα μας δεν είναι τίποτα άλλο παραμετρήσεις, είναι απαρίθμησης, με λίγα λόγια είναι μετρήσεις πλήθους. 46, 45, 13 και 12. Για να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, το γράφημα που βλέπουμε εδώ, αυτό εδώ δηλαδή το διάγραμμα πίτας, δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση να επαναλάβουμε τους υπολογισμούς που έχουν κάνει εδώ οι ερευνητές, όπως για παράδειγμα να βρούμε εμείς το αντίστοιχο ποσοστό. Δεν είναι κακό να το κάνουμε για να το έχουμε υπόψη μας, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν είναι αναγκαίο για να το κάνουμε κάτι τέτοιο, ούτε καν και να βρούμε αυτό το άθροισμα το 116, λίγα λόγια το πλήθος, το άθροισμα του πλήθους 46, 45, 13 και 12. Λοιπόν, σε ένα υπολογιστικό φύλλο όπως είναι το LibreOffice ή όπως μπορεί να είναι και το Microsoft Excel ή οτιδήποτε άλλο, αυτό που απαιτείται να κάνετε είναι να καταχωρήσετε τα δεδομένα σε δύο στήλους όπως έχω κάνει εγώ εδώ, και στη συνέχεια, έχοντας επιλέξει ένα από τα κελιά της περιοχής από το α1 έως το β5 και χωρίς σε καμία περίπτωση να απαιτείται η επιλογή όλης της περιοχής, δηλαδή της περιοχής από το α1 έως το β5, απλά σας λέω επιλέξτε ένα, για παράδειγμα το τελευταίο κελί, το β5, καλέστε τον οδηγό γραφημάτων, τον οποίο θα τον βρείτε σε αυτό εδώ το κουμπί, τον οδηγό δηλαδή για γραφήματα, διαγράμματα κτλ. Και από το πλαίσιο διαλόγου που θα έχετε, απλά επιλέξτε το διάγραμμα της πίτας. Αφήστε όλες τις άλλες επιλογές ως έχουν. Προς το παρόν δεν χρειάζεται να μπλέξουμε με περισσότερες επιλογές και να ρυθμίσουμε άλλες παραμέτρους. Επιλέξτε λοιπόν αυτό εδώ το πρώτο και πατήστε το τέλος. Το
πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, θα χρησιμοποιήσει κάποιες προεπιλογές, όπως βλέπετε ούτε λίγο ούτε πολύ είναι δοσμένες εδώ στην οθόνη μας, και θα μας δώσει ένα διάγραμμα πίτας. Η εμφάνιση του είναι αρκετά μεγάλη μέσα στην οθόνη, μπορούμε να το μικρύνουμε λίγο, μισό λεπτάκι να το πιάσουμε σωστά και να το μεταφέρουμε λίγο προς το κέντρο της της οθόνης μας. Μάλλον δεν έχει εδώ. Μισό λεπτό. Το καταφέρουμε λίγο καλύτερα. Αυτό θέλουμε λίγο πολύ, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, γενικά κάτι τέτοιο είναι που χρειαζόμαστε. Συγγνώμη. Λοιπόν, για προσέξτε λίγο τώρα τι σας λέω. Ότι βλέπετε ότι αυτό το μπλε χρώμα εδώ αντιστοιχεί στο ξανθό χρώμα της, το μπλε χρώμα, συγγνώμη, της πίτας αντιστοιχεί στο ξανθό χρώμα. Το καφέ εδώ, στο κόκκινο αν θέλετε κάπως, το πορτοκαλί, ανάλογα πως το βλέπετε στο καφέ και ούτω καθεξής. Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα χρειαστείτε πιθανά να κάνετε σε τέτοια διαγράμματα, κυρίες και κύριοι, είναι πάνω στο κομμάτι της πίτας να τοποθετήσετε τα δεδομένα, όπως για παράδειγμα το 46, το 45, το 43 και το 12. Για να το πετύχετε αυτό εδώ, κάντε κλικ εδώ πέρα, εδώ πάνω σε αυτήν την περιοχή του διαγράμματος και μπορείτε είτε να το δείτε, για παράδειγμα βλέπετε ότι εδώ έχουμε το σημείο δεδομένων 1 και σας δείχνει το ξανθό χρώμα που έχει 46, εδώ το 45, εδώ το 13 και το καθεξής. Αν θέλετε κάτι τέτοιο να φέρετε μόνιμα πάνω στο γράφημα, θα πρέπει κάνοντας δεξί κλικ πάνω στο γράφημα να επιλέξετε την εισαγωγή ετικετών δεδομένων. Και θα πάρετε όπως βλέπετε εδώ το 46, το 12, το 13, το 45, ανάλογα το τι είναι. Επίσης να έχετε υπόψη σας ότι τα δεδομένα αυτά είναι συνδεμένα με την περιοχή δεδομένων. Αν αυτό για παράδειγμα μεταβληθεί, το κάνουμε για παράδειγμα 56, θα τροποποιηθεί το γράφημα και αντίστοιχα θα αλλάξουν και τα δεδομένα του. Ας το γυρίσουμε τώρα στο 46, το χρειαζόμαστε. Επίσης, κυρίες και κύριοι, αν κάνετε διπλό κλικ πάνω σε κάποια από αυτά τα νούμερα, 46, 12, 13 κτλ, θα πάρετε το πλαίσιο διαλόγου σχετικά με τις ετικέτες δεδομένων, όπου μπορείτε να βγάλετε, να αφαιρέσετε την προβολή της τιμής ως αριθμό και να το κάνετε ως ποσοστό. Πατήστε το κουμπί εντάξει ή το OK και θα δείτε τώρα πια ότι έχετε εδώ, στο διάγραμμα πάνω δηλαδή, όχι το πλήθος αλλά το ποσοστό. Αυτό το 40% μας λέει ότι από το συνολικό πλήθος των γυναικών που έχουμε παρατηρήσει, το 40% έχει ξανθό χρώμα, το 39% έχει καφέ χρώμα και ούτω καθεξής. Ακόμα περισσότερο, κυρίες και κύριοι, στη μορφοποίηση, εδώ πάλι με διπλό κλικ το έχω ανοίξει, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί μορφή ποσοστού, να μορφοποιήσετε δηλαδή συγκεκριμένο το ποσοστό, να αφαιρέσετε την επιλογή μορφή προέλευσης και να προσθέσετε εδώ ένα ή δύο δεκαδικά ψηφία, όπως έχουν κάνει και ερευνητές στο άρθρο που έχουμε δει. Λοιπόν, και να πάρετε τώρα πια αυτό το γράφημα, το οποίο έχετε περισσότερη ακρίβεια, αν θέλετε, περισσότερη έτσι ευκρίνεια στο αριθμό του ποσοστού, ότι δεν είναι ακριβώς 40 αλλά είναι 39,66, δεν είναι ακριβώς 39 αλλά είναι 38,79 και ούτω καθεξής. Περισσότερη λεπτομέρεια, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να κερδίσετε αν εδώ τοποθετήσετε στο κέντρο την εμφάνιση του ποσοστού. Από εδώ επίσης μπορείτε να αλλάξετε και τις μοίρες που εμφανίζεται, αλλά δεν θα το κάνουμε προς το παρόν, δεν το χρειαζόμαστε. Ή αν θέλετε να μειώσετε αυτό εδώ το πλήθος δεκαδικών ψηφίων. Προσωπικά πάντα τα ποσοστά τα προτιμώ σε ένα δεκαδικό ψηφίο. Σε ένα δεκαδικό ψηφίο, αλλά αυτό εξαρτάται από περίπτωση σε περίπτωση το τι θέλουμε να δείξουμε. Μπορείτε για παράδειγμα να το έχετε έτσι. Το διάγραμμα μπορούμε και κατά κάτι να το μεγαλώσουμε, γιατί μάλλον το είχαμε μικρύνει αρκετά πριν, να φαίνεται κάπως καλύτερος, κάπως έτσι δηλαδή. Και τέλος, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα πράγμα που ίσως χρειαστεί να κάνετε
είναι να αλλάξετε τους χρωματισμούς. Υπάρχει μια αυτόματη σειρά χρωμάτων, όπως τη βλέπετε εδώ, μπλε, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο κτλ, με την οποία μπαίνουν τα ξεχωριστά στοιχεία του κάθε διαγράμματος. Αν χρειάζεται όμως να τα αλλάξετε, είναι κάτι το οποίο μπορείτε να κάνετε. Πάλι θα χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ πάνω στο γράφημα, όπως συγγνώμη, εδώ, στο γράφημα, όχι πάνω στον αριθμό, και να βλέπετε ότι εδώ τώρα έχει επιλεχθεί ένα στοιχείο του γραφήματος, που είναι αυτή η μπλε περιοχή. Να ανοίξετε εδώ το πλαίσιο διαλόγου που αφορά τη μορφοποίηση αυτής της περιοχής και για παράδειγμα να διαλέξετε, ας πούμε, αυτό εδώ το κίτρινο χρώμα που ταιριάζει περισσότερο με το ξανθό. Αντίστοιχα εδώ να διαλέξουμε ένα καφέ χρώμα. Θα πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε λίγο παρακάτω να βρούμε ένα περισσότερο χρώμα. Ας πούμε αυτό εδώ που μοιάζει με το καφέ καλύτερα. Και να κάνουμε αυτό εδώ το κίτρινο κόκκινο. Κάπως έτσι. Το άλλο μπορούμε να το αφήσουμε στο πράσινο, αν και δεν είναι κατά ανάγκη πράσινα τα μαλλιά, αλλά δεν αποκλείεται και να είναι καθόλου. Εντάξει, λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να κάνουμε απλά διαγράμματα πίτας. Δεν είναι βέβαια και τα μόνα που υπάρχουν. Υπάρχουν αρκετές ακόμα παραλλαγές που θα χρειαστεί να μάθουμε στην πορεία. Ωστόσο, με αυτόν τον απλό τρόπο, όπου για παράδειγμα έχουμε δύο στήλες με δεδομένα, μία στήλη που αφορά την κατηγορία και μία δεύτερη στήλη που αφορά είτε την απαρίθμηση κάποιου πλήθους ή γενικά κάποιον αριθμό, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, δεν είναι ανάγκη να είναι απαρίθμηση πλήθους, αλλά φανταστείτε ότι έχουμε γενικά μία μικρή συλλογή από δεδομένα, 2, 3, 4, 5 κτλ. Κλασική περίπτωση τέτοιων γραφημάτων πίτας αφορά αυτά που πολλές φορές βλέπουμε στα περιοδικά, σε εφημερίδες, στην τηλεόραση και ούτω καθεξής, γύρω από τις δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης. Για παράδειγμα, πόσο τις 100 συμφωνούν ή διαφωνούν με κάποια πρόταση ή πιστεύουν σε κάποια πολιτική ιδέα ή ούτω καθεξής. Όπως επίσης έχουν να κάνουν με τις προτιμήσεις του κοινού απέναντι σε κάποια αγαθά. Για παράδειγμα, με τι θέλετε να συνοδεύετε το πρωινό σας, με καφέ, γάλα, τσάι και ούτω καθεξής, οπότε μπορούμε να έχουμε κάτι τέτοιο. Γενικά είναι πολύ συχνά να το δούμε αυτό σε περιπτώσεις όπου έχουμε να κάνουμε με ερωτηματολόγια ή παρόμοιες περιπτώσεις, παρόμοιες, ας το πούμε έτσι, έρευνες. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ συνηθισμένο να δίνουμε τα αποτελέσματα με ένα τέτοιο διάγραμμα πίτας. Δεν χρειάζεται να κάνετε όλες αυτούς εδώ τους υπολογισμούς που έχουμε δείξει, αν θέλετε, αλλά γενικά προσπαθήστε και εσείς ανάλογα τέτοια απλά διαγράμματα να μπορέσετε να κάνετε και να μας δείξετε μέσα στο μάθημα. Λοιπόν, ελπίζω το θέμα να σας φάνηκε διασκεδαστικό. Σας το λέω και πάλι ότι αργότερα προς το τέλος του μαθήματος θα επανέλθουμε στο θέμα, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά εφαρμογή της τεχνολογίας των υπολογιστών στη στατιστική ανάλυση. Θα κλείσουμε αυτό το μικρό βίντεο, κυρίες και κύριοι, επανερχόμενοι εδώ, σε αυτό εδώ το άρθρο που σας έχω δείξει, για να σας δείξω λίγο το εξής. Το θέμα, το όπως έχετε καταλάβει, είναι χιουμοριστικό, εντάξει. Αλλά προσέξτε λίγο. Μία εργασία, αν πούμε ότι εδώ η κυρία Έλεν και ο κύριος Λέσλι έχουν κάνει κάποια εργασία, λοιπόν, πρέπει να έχει ένα τίτλο, τα ονόματα των συγγραφέων, τη νομερομηνία την οποία διεξήχθηκε αυτή η εργασία, μία ενότητα που αφορά την εισαγωγή, περί τίνος πρόκειται δηλαδή, αν θέλετε, αυτή η εργασία, μία δεύτερη ενότητα που αφορά τη μεθοδολογία, εδώ οι ερευνητές την ονομάζουν πρωτόκολλο, πρότοκολλο, αν θέλετε, αλλά μπορεί να είναι και κάτι άλλο, όπως για παράδειγμα μέθοδη ή μεθοδολογία, κάτι τέτοιο. Και αποτελέσματα. Τι βρήκατε δηλαδή μετά σε αυτή εδώ πέρα την εργασία? Τα αποτελέσματα μπορούν να έχουν μέσα πίνακες όπως εδώ, μπορεί να έχουν διαγράμματα όπως εδώ και μπορείτε να έχετε κάποια τελευταία παράγραφο, ενότητα όσον αφορά τα συμπεράσματα ή κάποια συζήτηση γύρω αποτελέσματα που έχετε βάλει. Σας αφήνω μόνοι σας να διασκεδάσετε διαβάζοντας αυτή την εργασία και τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας γύρω από το χρώμα που έχουν οι γαλλίδες στα μαλλιά τους. Λοιπόν, και θα κλείσουμε με την ιδέα ότι κάθε εργασία πρέπει να έχει κάποιες αναφορές. Όπως για παράδειγμα, εγώ σας είπα ότι αυτό το θέμα που θα κάνουμε το πήρα από αυτή την εργασία. Έτσι πρέπει να κάνετε κι εσείς. Σας ευχηστώ ιδιαίτερα την προσοχή στην εργασία του κυρίου Ταύτη, εδώ το The Visual Display of Quantitative
information, ας το τονίσουμε κάπως, την αναφορά μείον 3. Είναι κλασική στο είδος του, στο είδος της, το βιβλίο μας, το βιβλίο αυτό θα το βρείτε και στη βιβλιοθήκη, στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τουλάχιστον, πιστεύω ότι όλες οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα το έχουν. Είναι εξαιρετικά σημαντικό έργο γύρω από το πώς μπορούμε να αναπαραστήσουμε με γραφικό τρόπο μια ποσοτική πληροφορία. Θα σταματήσουμε εδώ. Καλή διασκέδαση με τα διαγράμματα πίτας, με τα απλά διαγράμματα πίτας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα με άλλα επίσης αντικείμενα γύρω από τα διαγράμματα.